Πειραιά. Εκεί έχει κλέψει την παράσταση. Δημήτρη, φίλε σου είναι. Αυτή η υπέροχη κυρία, η σούπερ γιαγιά 102 ετών. Να την ακούσουμε και μετά να μιλήσουμε μαζί της. Να το ξαναπούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, βεβαίως και να το ξαναπείτε. Καλή σας ημέρα. Θα πούμε ένα τραγούδι και μετά έχω να σας πω πάρα πολλά για την κυρία Ευρυδίκη. Κυρία Ευρυδίκη μου, να πάμε το τραγούδι το αγαπημένο σας. Ποιο είναι? Το μια ζωή την έχουμε. Όχι, αυτό είναι. Ναι, ναι, αυτό. Το αγαπημένο είναι άλλο. Ποιο είναι το αγαπημένο, πάμε. Λάθος, αυτό είναι. Όλγα, το μικρόφωνο αγαπημένο. Στην κυρία Ευρυδίκη, να την ακούμε λιγάκι. Το λάθος να σε καθίσει, να φύγεις μακριά μου. Αυτό τι γίνεται εδώ. Τον ήχο τραβάει, τον ήχο, κύριε Ευρυδίκη. Ναι, αυτό το λάθος πληρώνω ακόμα, αυτό το λάθος. Πέρασαν χρόνια, όμως δεν το ξεχνώ. Κι αν κάποια μέρα σε συναντούσα, χίλια συγγνώμη θα συζητούσα. Κι αν κάποια μέρα σε συναντήσω, απ' την καρδιά μου χίλια συγγνώμη θα ζητήσω. Κι αν πέρασαν τα χρόνια και ήρθαν χιόνια στα μαλλιά, αλλ' όμως η αγάπη θα μένει πάντα στην καρδιά. Θα μένει πάντα στην καρδιά η αγάπη. Μπράβο! Είναι υπέροχη! Είστε υπέροχοι! Η αγάπη θα μένει πάντα στην καρδιά, όπως λέει η κυρία Ευρυδίκη. Η κυρία Ευρυδίκη Πετρίδου είναι 102 χρονών. Ναι. Έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Έχει σπουδάσει νομική. Δούλευε για πάρα πολλά χρόνια, ώσπου και γύρισε εδώ στην Ελλάδα. Η μεγάλη της αγάπη ήταν η μουσική, το πιάνο. Παίζει από πολύ πολύ μικρή, από όταν ξεκίνησε μαζί με τους γονείς της. Μάλιστα κάνει και μάθημα στα ανήψια της. Ναι. Το τραγούδι που μόλις τραγούδησε είναι το «Ήταν λάθος». Το έχει γράψει εκείνη και το έχει αφιερώσει μάλιστα και σε κάποιους στη ζωή της. Ολγάκη. Το μυστικό λοιπόν. Ναι. Πείτε μου. Θέλουμε να μάθουμε να τη γυρίσουμε ακριβώς και να μάθουμε το μυστικό της μακροζωίας της. Το μυστικό της μακροζωίας, από ό,τι μας έχει πει η κυρία Εύρω, είναι να ζεις καλά. Καλά τα λέω, κυρία Ευρυδίκη μου. Να ζεις καλά. Δηλαδή, τι εννοείς? Ποιο είναι το μυστικό σας, πείτε μου. Μυστικά δεν έχω. Ιδιαίτερα μυστικά δεν έχω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ίσως ορισμένα δεν πρέπει να λέγονται. Πάντως, έχει ζήσει ήρεμη ζωή, αφού ήταν δικηγορίνα, θα έχει εντάσεις. Μήπως το ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ, έχετε... Όλγα, δεν είχε βάσανα, συνετέλεσε, για ρώτησε την. Τι να έχω. Έχετε ζήσει μία ήρεμη ζωή, κυρία Εύρω. Νομίζω, αλλά... Μου είχατε πει όμως πριν ότι ήσασταν πάντα παρέα με τους γονείς σας και πάντοτε ό,τι κάνατε παίρνατε την έγκρισή τους. Τι? Παίρνατε την έγκρισή τους. Τον... Βέβαια. Πάντα γιατί οι γονείς μας ξέβραν οι άνθρωποι το τι θα πράξουνε, το πώς θα ζήσουνε. Δεν ήσαν άνθρωποι πίσω από τον ήλιο. Γι' αυτό μας μεγάλωσαν σύμφωνα με τα δικά της έθιμα. Και μου είπατε και κάτι έθιμα πολύ ωραίο πριν, ότι βλέπεις τα παιδιά και καταλαβαίνεις τους γονείς. Και το αντίστροφο. Βέβαια. Η μορφή και η αυτική ψυχή είναι σε όλους αυτό. Όπως είναι η μορφή του ανθρώπου, έτσι είναι και η ψυχή. Σωστό. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά Όλγα, έτσι. Εκείνη δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν έκανε παιδάκια. Τη μορφή του, κατάλαβε του τη ψυχή του. Αυτό. Ναι. Δεν έχει παντρευτεί ποτέ.
Δεν έκανε παιδάκια. Κάνοντας τον απολογισμό ότι στα 102 είναι κάτι που θα ήθελε να έχει βιώσει σαν εμπειρία. Από ό,τι μου είπε προηγουμένως, ναι, η ζωή της είχε πολλές εντάσεις. Είχε γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, πάντα κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάποιον δεν ήθελε η κυρία Ευρυδίκη. Κάποιον δεν ήθελαν οι γονείς της κυρίας Ευρυδίκης. Α, καλά. Αυτά είναι τις οικογένειές μου αυτά. Έχει υπέροχα μαλλιά η κυρία Ευρυδίκη. Άλλο να το θέλανε, άλλο να δεν θέλανε. Όλγα, να της πεις ότι έχει πολύ ωραία μαλλιά. Και τώρα είναι έτσι η ζωή. Δεν είναι μόνο τότε. Και τώρα. Βρε, μπας και δεν έχεις άντρα να σε ταλαιπωρεί, φτάνεις μέχρι τα 102, αυτό είναι το μυστικό. Τα προσέχουν τα παιδιά. Όχι, γιατί υπήρξε κάποιος που την ταλαιπώρησε, γι' αυτό και έγραψε το τραγούδι, το ήταν λάθος. Ναι, αλλά δεν τον παντρεύτηκε τελικά. Λοιπόν, την άκουσα στο βίντεο. Όχι, δεν τον παντρεύτηκε. Να τραγουδά το «Εις τον αφρό της θάλασσας». Να κλείσουμε με αυτό. Μου κοιμάται. Βεβαίως. Κυρία Ευρυδίκη, να τραγουδήσουμε το «Εις τον αφρό της θάλασσας». Ανάδες και άλλες οι κυρίες καταδεικτικές. Να το τραγουδήσουμε. Το «Εις τον αφρό της θάλασσας». Πώς λέγεται. Εις τον αφρό της θάλασσας. Ξέρεις η αγάπη μου κοιμάται. Παρακαλώ σας. Όχι, πάμε να το τραγουδήσουμε. Πιάνει το πάνω που λέγεται. Ας. Τον τόνο. Η αγάπη μου κοιμάται. Στον αφρό Να πούμε το μια ζωή την έχουμε, να περάσουμε και ένα μήνυμα. Καλέ χορεύουνε κιόλας οι κυρίες. Καλημέρα στο γυροκομείο Πειραιά! Την αγάπη μας! Καλημέρα! Την καλημέρα! Καλή σας ημέρα! Λοιπόν, πείτε τραγούδια εκεί, γράψτε τα στην κάμερα και θα τα δείξουμε αύριο στο μουλτάκι μας. Διαφημίσεις, φιλάκια, καλημέρα! Και μπράβο στο γυροκομείο Πειραιά που έχει δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να περνούν όμορφα γυρατιά. Στον αφρό της θάλασσας.